πλουσιότερος άνθρωπος της Βαβυλώνας. Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει πλούσιος. Ο Μπαζίρ, κατασκευαστής αρμάτων στη Βαβυλώνα, ήταν εντελώς απογοητευμένος. Από εκεί που καθόταν, πάνω στο χαμηλό τοίχο που περιέφραζε όλη του την ιδιοκτησία, κοίτουσε λυπημένο στο απλοϊκό του σπίτι και το ανοιχτό εργαστήριό του όπου βρισκόταν ένα μισοτελειωμένο άρμα. Η σύζυγός του εμφανιζόταν συχνά στην ανοιχτή πόρτα του σπιτιού. Οι φευγαλές ματιές της προς το μέρος του του υπενθύμιζαν ότι τα τρόφιμα για το γεύμα τους σχεδόν είχαν τελειώσει και ότι θα έπρεπε να στρωθεί στη δουλειά για να τελειώσει το άρμα. Γυαλίζοντας και βάφοντας, τεντώνοντας το σκληρό δέρμα πάνω στις εξωτερικές επιφάνειες των τροχών, προετοιμάζοντάς το για την παράδοση ώστε να μπορέσει να εισπράξει την αμοιβή από τον εύπορο πελάτη του. Παρ' όλα αυτά, το χοντρό, μειώδες κορμί του καθόταν ασάλευτο πάνω στο φράχτη. Το αργοκίνητο μυαλό του πάλευε υπομονετικά με ένα πρόβλημα για το οποίο δεν μπορούσε να βρει καμία απάντηση. Ο καυτός τροπικός ήλιος, ο τόσο συνηθισμένος για την κοιλάδα του Εφράτη, τον χτυπούσαν ελέητα. Σταγόνες υδρότα σχημάτιζαν το μέτωπό του και κατρακυλούσαν απαρατήρητες για να χαθούν στην τριχωτή ζούγκλα του στήθους του. Πέρα από το σπίτι του, υψώνονταν η πανύψηλη τείχη με τους κήπους που περιτρίγιζαν το παλάτι του βασιλιά. Παραδίπλα, σπαθίζοντας το γαλάζιο ουρανό, στέκονταν ο πολύχρωμος πύργος του ναού του Μπέλ. Κάτω από τη σκιά τέτοιων μεγαλείων βρισκόταν το φτωχικό του σπίτι και πολλά άλλα, λιγότερο νοικοκυρεμένα και φροντισμένα σπίτια. Η Βαβυλώνα ήταν κάπως έτσι. Ένα μείγμα μεγαλοπρέπειας και αθλειότητας, πλούτου και τρομερής φτώχειας, στριμωγμένη χωρίς σχέδιο ή κάποια οργάνωση μέσα στα πτυχή της πόλης. Πίσω του, αν έκανε τον κόπο να γυρίσει και να κοιτάξει, θα έβλεπε τα θορυβώδη άρματα των πλουσίων να στριμώχνονται και να σπρώχνονται δίπλα σε εμπόρους με σανδάλια αλλά και ξυπόλυτους ζητιάνους. Όμως, ακόμη και οι πλούσιοι αναγκάζονταν να παραμερίσουν μέσα στα χαντάκια για να ανοίξουν δρόμο για τις μακριές γραμμές των σκλάβων που κουβαλούσαν νερό στην υπηρεσία του βασιλιά. Ο καθένας τους, φορτωμένος με ένα βαρύ ασκί από δέρμα κατσίκας γεμάτο νερό, που θα το έχινε στους κρεμαστούς κήπους. Ο Μπανζίρ ήταν υπερβολικά απορροφημένος από τα προβλήματά του για να ακούσει ή να προσέξει το ατελείωτο σαματά της πολυάσχολης πόλης. Ήταν η απρόσμενη ήχη των χορδών μιας γνωστής λύρας που τον έκαναν να βγει από τους ρεμβασμούς του. Γύρισε και κοίταξε προς το ευαίσθητο, χαμογελαστό πρόσωπο του καλύτερου του φίλου, του Κόμπι, του μουσικού. «Ήθε οι θεοί να σε ευλογούν με μεγάλη απλοχεριά, καλέ μου φίλε», άρχισε ο Κόμπι με έναν περίτεχνο χαιρετισμό. «Κι όμως, φαίνεται πραγματικά ότι ήταν ήδη τόσο γενναιόδοροι που δεν χρειάζεται να δουλεύεις. Χαίρομαι μαζί σου για την καλή σου τύχη. Και επιπλέον θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σου. Σε παρακαλώ, από το πορτοφόλι σου που σίγουρα ξεχυλίζει, ιδάλλως τώρα θα ήσουν απασχολημένος με τις δουλειές του εργαστηρίου σου, βγάλε δύο ταπεινά νομίσματα και δάνεισέ τα μου μέχρι τη λήξη της γιορτής στο σπίτι ενός ευγενούς σήμερα το βράδυ. Δεν θα προλάβουν καν να σου λείψουν μέχρι να σου τα επιστρέψω». «Αν πραγματικά είχα αυτά τα δύο νομίσματα», απάντησε σκυνθρωπός ο Μπανζίρ, «σε κανένα δεν θα μπορούσα να τα δανείσω, ούτε ακόμη και σε σένα, τον καλύτερό μου φίλο. Γιατί τα χρήματα αυτά θα ήταν η περιουσία μου. Όλη μου η περιουσία. Και κανείς δεν δανείζει ολόκληρη την περιουσία του. Ούτε καν στον καλύτερό του φίλο». «Τι?» απόρρισε ο Κόμπι με ειλικρινή έκπληξη. «Δεν έχεις ούτε δύο νομίσματα στο πορτοφόλι σου, κι όμως κάθεσαι σαν άγαλμα πάνω στο φράχτη. Γιατί δεν τελειώνεις το άρμα? Πώς αλλιώς θα μπορέσεις να έχεις αυτά που χρειάζεσαι για να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου? Εσύ δεν τα συνηθίζεις κάτι τέτοια, φίλε μου. Πού είναι ανεξάντλητη η ενεργειά σου? Μήπως κάτι σε στεναχώρησε? Μήπως οι θεοί σου έστειλαν μπελάδες? Θα πρέπει τούτο το μαρτύριο από τους θεούς να είναι σταλμένο», συμφώνησε ο Μπανζίρ. «Ξεκίνησε με ένα όνειρο, ένα ανόητο όνειρο, όπου νόμιζα ότι ήμουν κι εγώ εύπορος. Από τη ζώνη μου κρεμόταν ένα όμορφο πορτοφόλι γεμάτο νομίσματα. Είχα χάλκινα νομίσματα που τα πετούσα ανέμελα στους ζητιάνους. Υπήρχαν αργυρά νομίσματα με τα οποία αγόραζα τα πιο όμορφα ρούχα και κοσμήματα για τη γυναίκα μου και οτιδήποτε επιθυμούσα για τον εαυτό μου. Υπήρχαν χρυσά νομίσματα που με έκαναν να νιώθω ασφάλεια για το μέλλον και να μην φοβάμαι να ξοδεύω τα αργυρά. Μέσα μου είχα ένα υπέροχο αίσθημα ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Δεν θα μπορούσες να αναγνωρίσεις το σκληρά εργαζόμενο φίλο σου. Ούτε και θα αναγνώριζες τη γυναίκα μου. Τόσο ασημάδευτο από τις ρητίδες ήταν το πρόσωπό της. Έλαμπε από ευτυχία. Ήταν ξανά η χαμογελαστή κοπέλα των πρώτων ημερών του γάμου μας». «Πραγματικά, ήταν ένα ευχάριστο όνειρο», σχολίασε ο Κόμπι. «Αλλά γιατί αυτά τα ευχάριστα συναισθήματα που σου προκάλεσε το όνειρο σε μετέτρεψαν σε ένα σκυθροπό άγαλμα πάνω στο φράχτη?
Γιατί άραγε? Επειδή όταν ξύπνησα και θυμήθηκα πως ο άδειο ήταν το πορτοφόλι μου, ένα αίσθημα αγανάκτησης ξύπνησε μέσα μου. Ας το συζητήσουμε όμως, γιατί όπως λένε και οι ναύτες, είμαστε στο ίδιο πλοίο. Όταν ήμασταν παιδιά, πήγαμε μαζί στους ιερείς για να αποκτήσουμε σοφία. Ως νέοι άντρες, μοιραστήκαμε τις ίδιες απολαύσεις. Ως ενήλικες, ήμασταν πάντοτε καλοί φίλοι. Ήμασταν δύο άνθρωποι που πάντα αγωνιζόμασταν. Ήμασταν ευχαριστημένοι με το να δουλεύουμε ατελείωτες ώρες και να ξοδεύουμε ανέμελα τα κέρδη μας. Στα χρόνια που πέρασαν, κερδίσαμε πολλά χρήματα. Όμως για να γνωρίσουμε τις απολαύσεις που φέρνει ο πλούτος, θα πρέπει να τις ονειρευτούμε. Μα τέλος πάντων, δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από ανόητα πρόβατα. Ζούμε στην πλουσιότερη πόλη του κόσμου. Οι ταξιδιώτες λένε ότι καμία πόλη δεν μπορεί να τη συναγωνιστεί σε πλούτο. Γύρω μας υπάρχει άφθονη επίδειξη πλούτου. Αλλά εμείς δεν έχουμε καμία συμμετοχή σε αυτόν. Μετά από σχεδόν μισή ζωή σκληρής εργασίας, εσύ, ο καλύτερος μου φίλος, έχεις άδειο το πορτοφόλι σου και μου λες: «Μπορώ να δανειστώ το ασήμαντο ποσό των δύο νομισμάτων μέχρι τη λήξη της γιορτής απόψε?» Και τι σου απαντάω εγώ? Σου λέω μήπως «Να το πορτοφόλι μου, με μεγάλη χαρά να μοιραστώ το περιεχόμενο μαζί σου?» Όχι. Παραδέχομαι ότι το πορτοφόλι μου είναι τόσο άδειο όσο και το δικό σου. Μα τι συμβαίνει? Γιατί δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ασήμι και χρυσό περισσότερο από ό,τι χρειάζεται για τροφή και ρούχα? Σκέψου λίγο και τους γιους μας, συνέχισε ο Μπανζήρ. Δεν ακολουθούν για αυτή τα δικά μας βήματα? Δεν θα αναγκαστούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και οι γη τους και οι οικογένειες των γιών τους να ζουν όλη τους τη ζωή ανάμεσα σε τέτοια πλούσια και θησαυρούς, και όμως, σαν και εμάς, να είναι ευχαριστημένοι με ένα γεύμα με κατσικίσιο γάλα και κουρκούτι? Ποτέ πριν στα τόσα χρόνια της φιλίας μας δεν μίλησες έτσι, Μπανζήρ. Ο Κόμπι ήταν αμήχανος. Ποτέ πριν σε όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα σκεφτεί έτσι. Από την πρώτη αυγή μέχρι το σκοτάδι να με σταματήσει, δούλευα σκληρά για να κατασκευάσω τα καλύτερα άρματα που θα μπορούσε να αγοράσει κανείς, ελπίζοντας κρυφά μέσα μου ότι κάποια μέρα οι θεοί θα αναγνώριζαν τις αξιέπαινες πράξεις μου και θα με αντάμιβαν με μεγάλη ευημερία. Αυτό ποτέ τους δεν το έκαναν. Τελικά κατάλαβα ότι ποτέ δεν πρόκειται να το κάνουν. Γι' αυτό η καρδιά μου είναι λυπημένη. Θέλω να είμαι κι εγώ ένας εύπορος άνθρωπος. Θέλω να έχω κτήματα και κοπάδια, να έχω τους καλύτερους χιτώνες και πολλά νομίσματα στο πορτοφόλι μου. Είμαι πρόθυμος να εργαστώ για αυτά με όλη την επιδεξιότητα των χεριών μου και με όλη την εξυπνάδα του μυαλού μου. Αλλά θέλω οι κόποι μου να ανταμυφθούν δίκαια. Τι συμβαίνει με εμάς? Σε ξαναρωτώ. Γιατί δεν μπορούμε να αποκτήσουμε το μερίδιο που μας αναλογεί από όλα τα καλά πράγματα που είναι τόσο άφθονα για εκείνους που έχουν το χρυσό για να αγοράσουν? Μακάρι να ήξερα την απάντηση, αποκρίθηκε ο Κόμπι. Δεν είμαι περισσότερο ευχαριστημένος από σένα. Τα κέρδη μου από τη λίρα γρήγορα εξαφανίζονται. Συχνά πρέπει να καταφεύγω σε κόλπα και τερτύπια για να μην πεινάσει η οικογένειά μου. Μέσα στην καρδιά μου έχω μια βαθιά επιθυμία για μια λίρα τόσο μεγάλη που θα μπορούσε πραγματικά να τραγουδήσει τις μελωδίες της μουσικής που γλιστρούν μέσα στο μυαλό μου. Με ένα τέτοιο μουσικό όργανο θα μπορούσα να κάνω τη μουσική μου καλύτερη από οποιαδήποτε μουσική έχει ακούσει ποτέ ο ίδιος ο βασιλιάς. Τέτοια λίρα θα έπρεπε να έχεις. Κανένας άνθρωπος στη Βαβυλώνα δεν θα μπορούσε να την κάνει να τραγουδήσει γλυκύτερα. Να την κάνει να τραγουδήσει τόσο γλυκά που όχι μόνο ο βασιλιάς, αλλά και οι ίδιοι οι θεοί θα εφραίνονταν. Πώς όμως θα μπορούσες να την αποκτήσεις όταν και οι δυο μας είμαστε τόσο φτωχοί όσο και οι σκλάβοι του βασιλιά? Άκου το κουδούνι. Να, έρχονται. Έδειξε προς τη μακριά γραμμή από μισόγυμνους ιδρωμένους νεροκουβαριτές που προχωρούσαν αργά και επίπονα στο στενό δρόμο που έρχονταν από το ποτάμι. Κοίτα την κορμοστασιά εκείνου που τους οδηγεί. Ο Κόμπι έδειξε αυτόν που κρατούσε το κουδούνι και περπατούσε μπροστά από τους άλλους χωρίς φορτίο. Είναι προφανές ότι θα ήταν κάποιος σπουδαίος άνθρωπος στη χώρα του. Υπάρχουν πολλοί άντρες με ωραία κορμοστασιά, συμφώνησε ο Μπανζήρ. Τόσο καλοί όσο και εμείς. Ψηλοί, ξανθοί άντρες από το βορρά, γελαστοί, μαύροι άντρες από το νότο και μικρόσωμοι με λαμψοί άντρες από τις κοντινές μας χώρες. Όλοι περπατούν μαζί από το ποτάμι προς τους κήπους, πέρα δόθε, τη μία ημέρα μετά την άλλη, τη μία χρονιά μετά την άλλη. Καμία ευτυχία δεν προσμένουν. Κοιμούνται πάνω σε χειρένια στρώματα και τρώνε χυλό από σκληρό σιτάρι. Είναι να τους λυπάσαι, Κόμπι. Τους λυπάμαι. Όμως εσύ με έκανες να δω πόσο ελάχιστα καλύτεροι είμαστε σε σχέση με αυτούς, αν και αποκαλούμε τον εαυτό μας ελεύθερο άνθρωπο. Αυτό, Κόμπι, είναι αλήθεια, όσο δυσάρεστο κι αν φαίνεται. Δεν επιθυμούμε να συνεχίσουμε να ζούμε τη μία χρονιά μετά την άλλη σαν σκλάβοι. Να δουλεύουμε και να δουλεύουμε και να ξαναδουλεύουμε.
να μην πηγαίνουμε πουθενά απολύτως. Δεν θα μπορούσαμε να μάθουμε πώς αποκτούν οι άλλοι το χρυσό και να τους μιμηθούμε, ρώτησε ο Κόμπι. Ίσως να υπήρχε κάποιο μυστικό που θα μπορούσαμε να μάθουμε αν απλά ρωτούσαμε αυτούς που το γνώριζαν, απάντησε ο σκεπτικός Μπαρνζή. Σήμερα, μάλιστα, πρότεινε ο Κόμπι, συνάντησε το παλιό μας φίλο, τον Αρκάτ, καθώς περνούσε με το χρυσό του άρμα. Αυτό θα πρέπει να το πω. Ότι δηλαδή δεν κοίταξε πέρα από το ταπεινό μου κεφάλι, όπως πολλοί άλλοι στη θέση του θα θεωρούσαν δικαίωμά τους. Αντίθετα, κούνησε το χέρι του, ώστε όλοι όσοι κοιτούσαν να δουν ότι χαιρετούσε και χαμογελούσε φιλικά στον Κόμπι, το μουσικό. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος σε ολόκληρη τη Βαβυλώνα, συλλογίστηκε δυνατά ο Μπαρνζή. Είναι τόσο πλούσιος που λένε ότι ο βασιλιάς ζητά τη χρυσή του βοήθεια σε θέματα του θησαυροφυλακίου, απάντησε ο Κόμπι. Τόσο πλούσιος, διέκοψε ο Μπανζίρ. Που φοβάμαι ότι αν το συναντήσω ποτέ στο σκοτάδι τη νύχτα, θα πρέπει να βάλω χέρι στο παχύ του πορτοφόλι. Ανοησίες, τον επέπληξε ο Κόμπι. Ο πλούτος ενός ανθρώπου δεν βρίσκεται στο πορτοφόλι που κουβαλά. Ένα χοντρό πορτοφόλι γρήγορα αδειάζει αν δεν υπάρχει ένα χρυσό ριάκι να το ξαναγεμίζει. Ο Αρκάτ διαθέτει εισοδήματα που διαρκώς κρατούν γεμάτο το πορτοφόλι του, όσο απλόχερα και αν ξοδεύει τα χρήματά του. Εισοδήματα, εδώ είναι το θέμα, αναφώνησε ο Μπανζίρ. Μακάρι κι εγώ να είχα ένα εισόδημα που να συνεχίζει να αρέσει το πορτοφόλι μου. Είτε εγώ καθόμουν πάνω στον τοίχο, είτε ταξίδευα σε μακρινές χώρες. Ο Αρκάτ θα πρέπει να γνωρίζει πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα εισόδημα για τον εαυτό του. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει σε ένα αργόστροφο μυαλό σαν το δικό μου. Εγώ νομίζω ότι έχει ήδη διδάξει τις γνώσεις του στο γιο του, τον Ομαζίρ, απάντησε ο Κόμπι. Δεν πήγε στην Ινεβή και όπως διηγούνται στο πανδοχείο, έγινε χωρίς τη βοήθεια του πατέρα του ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους αυτής της πόλης. Κόμπι, μόλις με βοήθησες να κάνω μια εξαιρετική σκέψη. Ένα καινούριο φως έλαμψε στα μάτια του Μπανζίρ. Δεν κοστίζει τίποτα να ζητήσουμε μια σοφή συμβουλή από ένα καλό φίλο. Και ο Αρκάτ ήταν πάντα καλός μας φίλος. Ας μη μας νοιάζει που τα πορτοφόλια μας είναι τόσο άδεια όσο μια περσινή φωλιά γερακιού. Ας μην αφήσουμε αυτό να μας εμποδίσει. Έχουμε πια κουραστεί από το γεγονός ότι μολονότι ζούμε κατά μεσής της αυθονίας, εμείς δεν έχουμε καθόλου χρυσό. Θέλουμε να γίνουμε κι εμείς εύποροι. Έλα, ας πάμε στον Αρκάτ και ας το ρωτήσουμε πώς μπορούμε κι εμείς να αποκτήσουμε εισοδήματα. Μιλάς με αληθινή έμπνευση, Μπανζίρ. Με κάνεις να κατανοήσω κάποια πράγματα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Μου δίνεις να καταλάβω το λόγο για τον οποίο ποτέ δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε πλούτη. Ποτέ δεν τα αναζητήσαμε. Εσύ εργαζόσουν υπομονετικά για να κατασκευάσεις τα πιο γερά άρματα στη Βαβυλώνα. Στο σκοπό αυτό ήταν αφοσιωμένες όλες οι προσπάθειες. Επομένως, ήσουν επιτυχημένος σε αυτό. Εγώ αγωνίστηκα για να γίνω επιτυχημένος λιράρης. Και σε αυτό πέτυχα. Πετύχαμε στα πράγματα εκείνα στα οποία κατευθύναμε τις καλύτερες μας προσπάθειες. Οι θεοί θεώρησαν καλό να μας αφήσουν να συνεχίσουμε έτσι. Τώρα, επιτέλους, βλέπουμε ένα φως τόσο φωτεινό όσο και αυτό του ήλιου που ανατέλει. Μας προκαλεί να μάθουμε περισσότερα, ώστε να ευημερίσουμε περισσότερο. Με τις καινούργιες μας γνώσεις, θα ανακαλύψουμε έντιμους τρόπους να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. Ας πάμε στον Αρκάτ σήμερα κιόλας, πρότεινε ο Μπανζίρ. Και ας ζητήσουμε από τους άλλους παιδικούς μας φίλους, οι οποίοι δεν τα πήγαν και πολύ καλύτερα από εμάς, να έρθουν κι αυτοί μαζί μας, ώστε να μοιραστούμε όλοι μαζί τη σοφία του. Πάντα νοιαζόσουν πολύ για τους φίλους σου, Μπανζίρ. Γι' αυτό και έχει τόσους πολλούς φίλους. Θα γίνει όπως το λες. Θα πάμε σήμερα και θα πάρουμε μαζί μας και τους φίλους μας,